Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο δεύτερος αγώνας σας, Ηλίας. Πρώτη αναμέτρηση, Ηλίας Μπόγδανος, Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης. Έτοιμοι! Για να δούμε τι αγώνα θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Μπαίνουν γρήγορα τα παιδιά στο πρώτο εδώ κοινό πέρασμα ισορροπίας κάτω από τα εμποδιάκια και γρήγορα μέσα στο νερό. Ξεκινάμε με ταχύτητα από ό,τι βλέπω. Καλή στο νερό και οι δύο. Παίρνει το σαγκίδι ο πρώτος ο Μπόγδανος. Τώρα θα πρέπει να ανέβουν πάνω στα σκηνιά να κατεβάσουν τέσσερα σημαίακια. Υπάρχουν κάποια σημαίακια τα οποία είναι κοντά το ένα στο άλλο. Επομένως, αν επιλέξουν τα παιδιά το ίδιο δίχτυ, τότε θα έχουμε και σωματική επαφή και αναπόφευκτα. Κατεβαίνει ο Μπόγδανος με δυσκολία από το πρώτο. Και ένα σημαίακι έπεσε λίγο άσχημα εκεί ο Μάριος. Πρέπει να προσέξουν τα παιδιά την κατάβασή τους. Να μην ρισκάρουν εκεί τα αλματάκια μέσα στο δίχτυ. Ο Μάριος ξύλωσε ένα σημαίακι. Έχουν ένα σκηνάκι τα οποία συγκρατούν. Πάλι έπεσε ο Μάριος εκεί. Κακή κατάβασή του. Προσοχή μεγάλη σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτό το σημείο του στίβου μάχης. Ο Μπόγδανος περνάει πρώτος, πετάει μπροστά το σακίδιό, το οποίο επιπλέει για καλή του τύχη. Ο Μάριος δεν το ρίσκαρε. Θα βγει πρώτος ο Ηλίας και τώρα αυτές οι τέσσερις ράβδοι, τα σκουπόξυλα που λέμε εδώ κοινώς, θα πρέπει να μετατοπιστούν από τη θέση ισορροπίας, να περάσουν πίσω για να έρθει ο πόντος στην ομάδα. Ο Μπόγδανος ανοίγει το σακίδιό του. Λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί και από το νερό μπορεί να σφίξουν οι κόμποι. Είναι πολύ μικρά τα δισκάκια τα οποία καλούνται να πετάξουν. Ετοιμάζεται ο Μάριος, ψάχνει λίγο τον τρόπο βολής. Δεν θα βρει στόχο έτσι. Θέλει ψηλά το χτύπημα από ό,τι φαντάζομαι και προσπαθώ να σκεφτώ για να εκτρέψει αυτή την δοκό ισορροπίας από τη θέση της. Ο Μάριος συνεχίζει, η πρώτη έφυγε. Χτύπημα του Μάριου ήταν ψηλά όπως και το δεύτερο. Αυτό είναι το κολπάκι εδώ. Πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα δισκάκια σαν σφαίρες ουσιαστικά. Δεύτερο ξύλο για τον Μάριο, σημαδεύει άλλο ένα στο χέρι του, δεν το κατάφερε. Υπάρχει δικτάκι εκεί για να συγκρατεί τις βολές των παικτών. Αστοχή ο Ηλίας, προσπαθεί και με την τελευταία, δεν το έχει βρει ακόμη. Ο Μάριος προηγείται, άλλα δύο για να κάνει το 1-0. Χαμηλό το χτύπημα. Βλέπετε έχουν ένα σημάδι στο κέντρο αυτές οι ράβδοι. Αν σημαδέψει ο παίχτης λίγο πιο ψηλά από αυτό, μπορεί να το κάνει. Να το έκανε ο Ηλίας τώρα. Πρώτο και για τον Ηλία, επιστρέφει και πάλι ο Μάριος. Αστοχή πιο δυνατά και έφυγε το τρίτο. Καλύτερη αυτή η βολή από τον ώμο. Δεύτερο για τον Ηλία. Ηλίας ακουπάει το τρίτο. Έτσι με την κλίση 45 μοιρών που δίνουν τα παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω αυτό είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Αυτό που κάνει ο Μάριος τώρα. Πέταξε άλλο ένα εκεί. Αποθέσει εκτός ισορροπίας. Ηλίας Μπόγδανος σημαδεύει, ακουπάει πάλι το τρίτο, δεν φεύγει. Ένα θέλει ο Μάριος για να ανοίξει το σκορ. Φωνές από τους μπλε πίσω από την πλάτη του Μάριου. Ενοχλεί λίγο αυτό, ζήτησε ησυχία από τους πάγκους. Η τέταρτη βολή, λίγο βολή της απελπισίας, δεν το κατάφερε. Ηλίας επιμένει με τον ίδιο τρόπο. Διαφορετικό στυλ εκεί ο Μάριος, αλλάζει και αυτό στο χέρι του και καλά κάνει. Τέταρτη ράδος κάτω, 1-0 η κόκκινη. Ξεκινάμε με ταχύτητα από ό,τι βλέπω. Θα βγει πρώτος ο Ηλίας. Μάριος συνεχίζει, η πρώτη έφυγε. Μάριος ήταν ψηλά όπως και το δεύτερο. Αυτό είναι το κολπάκι εδώ. Να το έκανε ο Ηλίας τώρα. Δεύτερο για τον Ηλία. Τέταρτη ράδος κάτω, 1-0 η κόκκινη. Μαρή. Καλώς σου μιλάω, δεν σου μιλάω για να μιλήσεις. Όχι, όχι, σ' άκουγα. Όταν άλλαξες τις βολές και φύγες από εδώ τις έκανες και μετά τις επόμενες βολές έκανες από πάνω. Σου λέω μην ανοίγεις χέρι. Δεν πει, γιατί όταν ανοίγει χέρι, επειδή το ύψος του είναι χαμηλότερο από το δικό σου, πρέπει να το ρίξει προς τα κάτω. Την τρίτη δεν σπίτι ρίξαμε δύναμη και απλά έτυχε 8,5. Από εδώ την έριξε πάλι. Από πάνω, επειδή το χέρι σου περνάει πιο δύναμη. Όχι, απλή δεν πάει. Απλές φορές δεν θέλει δύναμη. Πάμε στα πάνω. Έλα στα πάνω. Και κάτι άλλο που παρατήρησα. Λοιπόν, επειδή το δεκαράκι πάει έτσι,